Για ελάτε να γνωρίσουμε την ωραία Ελένη. Την ωραία Ελένη εντελώς διαφορετικά από ό,τι μπορεί να τη φανταζόμαστε. Και όσοι βεβαίως δεν έχει τύχει μέχρι σήμερα να παρακολουθήσουμε αυτή την εξαιρετική, όπως διαβάζω, δουλειά που γίνεται στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, μια οπερέτα η οποία είναι ξεκαρδιστική. Πόσο έψαξα για να βρω και στοιχεία αλλά και συνεντεύξεις. Κύριε Αδάμ, καλώς ήρθατε. Ο Παναγιώτης Αδάμ είναι ο σκηνοθέτης. Και η κυρία Παπαλεξίου, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Και εσείς, Μαρισία Παπαλεξίου, μεσόφωνος. Ναι. Διάβασα ότι είναι μια ξεκαρδιστική οπερέτα. Και ένας συνάδελφος, συγχωρέστε με γιατί δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομα, διάβασα αρκετές κριτικές, σας ρωτά πώς γίνεται μια οπερέτα να είναι ξεκαρδιστική. Και έρχομαι να συμπληρώσω κι άλλο ένα ερώτημα. Πώς γίνεται τόσο πολύ το αθηναϊκό κοινό να έχει δεθεί με μια οπερέτα? Είναι ένα είδος που δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι. Ναι, τα τελευταία χρόνια γενικά η οπερέτα είναι ένα είδος το οποίο είναι κατά βάση ένα λαϊκό είδος. Ναι. Απλά έχει αφαιθεί με έναν τρόπο να θεωρηθεί ελιτιστικό κλπ. Mm. Αλλά κατά βάση η οπερέτα είναι ένα κωμικό, σαρκαστικό θέαμα κατά βάση. Τώρα, το πώς κατέληξε να είναι τόσο ξεκαρδιστική και να είναι ευχάριστη η παράστασή μας, αυτό οφείλεται στους συνεργάτες οι οποίοι κατά τη διάρκεια των προβών φρόντισαν να μαζέψουν όλη τους τη φαντασία, όλη τους τη δημιουργικότητα και μέσα από αυτοσχεδιασμούς, από πολύ καλή συνεργασία, ξαφνικά βγήκαν πολλά διάφορα και πραγματικά αστεία γκάγκς, τα οποία τα εντάξαμε στην παράσταση. Δηλαδή η παράσταση είναι χτισμένη σε μια συνεχόμενη αναλλαγή γκάγκς κωμικών και περιττώ να σας πω ότι και εμείς ακόμα, χωρίς να θέλω να... αυτή τη στιγμή δεν υπερθεματίζω κάτι, αλλά και εμείς κάποια στιγμή ξεχνιόμαστε και γελάμε. Ξεχνάμε καμιά φορά να πατήσουμε και φωτισμούς και κάποια τέτοια. Δηλαδή, ναι, πολύ ωραίο, διασκεδάζουμε γιατί... ακόμα αυτό, και εμείς. Δηλαδή, πάρα πολύ το βασικό είναι σπάνιο. Τα παιδιά, τα παιδιά το χαίρονται, δηλαδή οι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί, το χαίρονται και εκείνη τη στιγμή οι ίδιοι. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια άλλη ενέργεια, δημιουργεί μια εφρόσινη διάθεση στο θεατή. Για να δούμε πώς το βιώνετε, κυρία Παπαλεξίου, κι εσείς. Για μένα είναι μια πρωτοφανής εμπειρία. Έχω δουλέψει ως λυρική τραγουδίστρια και στη λυρική σκηνή και στο Μέγαρο και στο εξωτερικό. Με το είδος της οπερέτας πρέπει να πω ότι δεν είμαι πολύ εξοικειωμένη. Μου δόθηκε ευκαιρία να δουλέψω με τον Παναγιώτη και πραγματικά έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Έχουμε φτιάξει μια φοβερή ομάδα που γεννά ιδέες. Κάθε πρόβα βγάζει και ένα καινούριο στοιχείο. Εντάσσεται αυτομάτως στην παράσταση και κάνει την όλη δουλειά πολύ πιο ευχάριστη για μας και πάρα πολύ πιο ευπρόσδεκτη στον κόσμο. Γιατί είναι άμεσο αυτό το πράγμα που παρουσιάζουμε. Δεν θέλω να πω τα κλισέ, δεν έχει τις παγίδες που μπορεί να κρύβει για έναν θεατή που δεν είναι πολύ μοιημένος στο είδος της όπερας και της οπερέτας, που θα τον αποτρέψουν στο να έρθει και να δει μία τέτοια παράσταση. Μιλάει κατευθείαν και στη γλώσσα και στο μυαλό του και στην καθημερινή του συνήθεια, μπορώ να πω. Αν μπορώ να προσθέσω κάτι, είναι γενικά μια εκκίνητη παράσταση. Δηλαδή τα παιδιά δεν σταματούν να κινούνται. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει στην όπερα ή στην οπερέτα. Πιο στατικό, πιο βαρύ, εντάξει, είναι άλλο το είδος. Αλλά έχει σημασία, γι' αυτό ξεκίνησα και έτσι τη συζήτησή μας. Έχει σημασία ακόμα και όποιος δεν είναι τόσο μοιημένος, όπως είπε και η κυρία Παπαλεξίου, να καταλάβει για ποιο λόγο πρέπει να εξοικειωθεί, εν πάση περιπτώσει, να έρθει και να γνωρίσει το είδος. Ναι, είναι αυτό. Είναι ότι τα παιδιά συνέχεια γίνεται κάτι, αυτό που είπε η Μαρισία. Συνέχεια, εάν κάποιες, είναι συνέχεια ευρηματικά. Δηλαδή, αν βρεθεί κάτι σε μία πρόβα ή σε μία συζήτηση, το δοκιμάζουν. Δηλαδή, έχουν αυτή την ευκολία του αυτοσχεδιασμού πάνω στη σκηνή. Και επίσης συμβαίνει και κάτι άλλο. Επειδή στην οπερέτα εναλλάσσεται η πρόζα με τη μουσική, με το μουσικό κείμενο, να πούμε κιόλας είναι μεταφρασμένο εξαιρετικά στα ελληνικά και δουλεμένοι οι διάλογοι για να είναι πιο κοντά στη σύγχρονη. Να πούμε και κάτι για την υπόθεση. Έτσι, λίγο κάποια στοιχεία. Η υπόθεση είναι ως έναυσμα ο μύθος της αρπαγής της ωραίας Ελένης,
Απλά τον, ο Όφενμπαχ τον έχει πάρει και τον έχει κάνει, τον έχει αναστατώσει. Τον έχει φέρει λίγο πιο κοντά στην, στο κοινωνικό γίγνεσθε της εποχής, το οποίο δεν απέχει πολύ και από το σημερινό. Σαρκάζει την κοινωνία, σαρκάζει την πολιτική, σαρκάζει όλο αυτό, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένας ύμνος προς τη γυναίκα. Δηλαδή η γυναίκα, η εγκλωβισμένη μέσα σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον, που απλά ζητάει την έξοδό της προς την ελευθερία, προς τον έρωτα, προς τη χαρά. Δηλαδή γι' αυτό ξεκινάμε και το έργο από την πρώτη άρια της Ελένης, που μιλάει για τον έρωτα, ότι δεν υπάρχει πια, δεν φέρουν αυτοί καιροί καλό. Και αυτό το πράγμα, ότι εναλλάσσεται η μουσική, το μουσικό δηλαδή θέμα, με την πρόζα, είναι λίγο δύσκολο, γιατί θα μπορούσε να γίνει αποσπασματικό. Mm-hmm. Δηλαδή σκετσάκι, μουσικό σκετσάκι. Ναι. Αυτό το πράγμα, δόξα τω Θεώ, λόγω αυτής της κινητικότητας και της σωματικής αντιμετώπισης, έχει δεθεί. Δηλαδή έχουν περάσει άνθρωποι που έχουν πει ότι δεν καταλάβαμε. Δηλαδή έφυγε όλο μαζί σαν νερό, ναι, δεν καταλάβαμε ποτέ. Ναι, σύνολο. Έχει δεθεί πάρα πολύ. Κύριε Παλεξίου, κάτι που θα θέλατε ακόμα έτσι να επισημάνετε? Θέλω να επισημάνω και να υπερθεματίσω σε αυτό που είπε ο Παναγιώτης, αλλά να τονίσω και την ομορφιά της μουσικής. Mm. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μου δίνεται ευκαιρία να τραγουδήσω ένα τόσο υπέροχα γραμμένο μουσικό κείμενο για τη φωνή τη δικιά μου και όσων άλλων συναδέλφων είναι στο δικό μου φαχ. Είναι τόσο όμορφο, τόσο έξυπνο, τόσο μελωδικό και τόσο άμεσο και μουσικά, που μόνο χαρούμενος μπορείς να είσαι όταν το τραγουδάς και να φύγεις από το θέατρο όταν το έχεις δει. Ναι, ναι. Μάλιστα. Όλα αυτά τα πολύ όμορφα λοιπόν στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Κάθε Κυριακή, ναι, στις 9:30, με μεγάλη χαρά. Περιμένουμε τον κόσμο λίγο να φύγει από αυτή τη σύμβαση ότι η όπερα είναι κάτι βαρύ και να έρθει πραγματικά να διασκεδάσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Η ωραία Ελένη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η διαφορετική ωραία Ελένη, θα προσθέσω εγώ, αυτή η πολύ όμορφη οπερέτα, όπως ακούσαμε, στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο κάθε Κυριακή.